Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην έρευνα της αστυνομίας που ολοκληρώθηκε για τις περίεργες ιστορίες με τους αρνητές και το τι κάνουν στο διαδίκτυο. Κάποιοι ψάχνουν ψήφους. Στην πραγματικότητα, πίσω από την κεντρική ιστοσελίδα η οποία προσπαθεί να καθοδηγήσει, υπάρχουν πολλά στελέχη του ΣΟΡΑ, του περιβόητου κόμματος ΣΟΡΑ. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν λεφτά. Ένα περίεργο συνοθήλευμα το οποίο είχε αποτυπώσει το πόρισμα της ελληνικής αστυνομίας. Βεβαίως, πλημελήματα είναι όλα αυτά. Γι' αυτό θα διωχθούν αυτοί που θα διωχθούν. Κατά πάσα πιθανότητα, γιατί υπάρχει και ένα θέμα διασποράς κορονοϊού που εκεί η κατηγορία μπορεί να αλλάξει. Αλλά μάλλον για πλημελήματα μιλάμε. Το παιχνίδι όμως με τις ζωές των ανθρώπων είναι πραγματικά εξοργιστικό. Και δείτε το. Είμαστε εδώ για τα δίκαια! Μία ιστοσελίδα με δεκάδες εξώδικα ανά περίπτωση. Τρεις πλατφόρμες με παραπλανητικά βίντεο και 6 λογαριασμοί στα social media μπήκαν στο στόχαστρο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και πλέον ελέγχονται από τον εισαγγελέα για διασπορά ψευδών ειδήσεων, διέγερση σε ανυπακοή και απόπειρα απάτης. Το να κλείσεις όμως τις ιστοσελίδες που να ενημερώνουν για αυτές τις πορείες δεν είναι δημοκρατικό. Γιατί πώς θα κάνουμε το κάλεσμα με κλεισμένες όλες τις σελίδες. Δύο δικογραφίες σχηματίστηκαν με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διατάζει κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα. Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς ονομάζεται η ιστοσελίδα, η οποία αναλαμβάνει να αποστείλει μαζικά εξώδικα για λογαριασμό όσων διστάζουν να εμβολιαστούν. Οι εντελώς παράλογες οικονομικές απαιτήσεις, τις οποίες δήθεν μπορούν να προβούν οι αρνητές, ποικίλουν. 10 εκατομμύρια και ποινή φυλάκισης για όσους τους ζητούν να βάλουν μάσκα και 50.000 ευρώ την ημέρα για όσους τους υποχρεώνουν να υποβληθούν σε rapid test. Όλα αυτά ολοκληρώνονται με μια απλή εξουσιοδότηση και φυσικά έναντι χρηματικής αμοιβής για τον διοργανωτή αρνητή. Rumble, Brighton και Ooktube είναι οι τρεις πλατφόρμες που αρνητές από όλο τον κόσμο αναρτούν βίντεο και θεωρίες συνωμοσίας. Παρόμοια βίντεο κατακλείζουν κλειστές ομάδες και προφίλ στα social media. Ένας εκ των συνδιαχειριστών μιας τέτοιας σελίδας στο Facebook μιλάει στο Live News. Όταν έχεις μια άποψη, να την τεκμηρώσεις επιστημονικά. Εμείς την τεκμηρώνουμε επιστημονικά. Είμαστε ενάντια στα συγκεκριμένα mRNA εμβόλια. Δηλαδή, αυτά τα τέσσερα που είναι εδώ τώρα στην Ελλάδα, σε αυτά είμαστε ενάντια. Περιθωρήστε την Άγια Υγεία και ρωμαλαιότητα της ψυχής σας. Κρατήστε στιθό και αγέροχο το ωραίο ανάστημά σας. Στο αντιεμβολιαστικό κίνημα μετέχουν μεταξύ άλλων υγειονομικοί σε αναστολή, όπως ο ψυχίατρος του Ιπποκράτου Θεσσαλονίκης Γιώργος Σύρπης. Ειδικά άμα αρχίσουν και πειράζουν και κάνουν υποκριτικό εμβολιασμό στα παιδιά μας, θα μας δούμε απέναντι. Και ειδικά στα παιδιά μας. Γιατί αυτό είναι έγκλημα, είναι σαν βιασμός. Οι ιατροδικαστές που υποστηρίζουν πως οι θρόμβοι των εμβολίων είναι διαφορετικοί από τους κλασικούς. Τους θρόμβους οι οποίοι παρατηρούνται σε αυτά τα περιστατικά δεν έχουν καμία σχέση με τους κλασικούς θρόμβους. Καταρχήν είναι ρακόμορφοι, δηλαδή δεν είναι κυλινδρόμορφοι όπως είναι οι κλασικοί θρόμβοι. Εκπαιδευτικοί που κάνουν ειδικές τιμές στα ιδιαίτερα ανεμβολίαστα των μαθητών. Είμαι ανεμβολίαστη καθηγήτρια Αγγλικών και μπορώ να κάνω ιδιαίτερα σε προσιτές τιμές σε ανεμβολία στους μαθητές διαζώσεις ή online. Και αν ένας απλός πολίτης δεν καταλαβαίνει γιατί τα πολλά τεστ βγάζουν πολλά κρούσματα. Με τα rapid test φτάσαμε τα κρούσματα και με τα self test φτάσαμε στα κρούσματα που έχουμε φτάσει τώρα. Και μας κλείσανε την πρώτη φορά και μας κλείσανε και τη δεύτερη. Καρδιολόγος που δηλώνει διδάκτορ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ισχυρίζεται πως η ήπια νόσηση που παρέχουν τα εμβόλια δεν συνεπάγεται λιγότερους νεκρούς. Αφού νοσώ πιο ήπια, άρα δεν μειώνουμε τη θνητότητα. Δεν θα γλιτώσουμε. Η απάντηση είναι όχι. Γιατί? Γιατί οι εταιρείες στην ερώτηση αυτή, αν μειώνει τη θνητότητα, σηκώνουν τους ώμους ψηλά και λένε δεν ξέρουμε. Παρά το γεγονός πως η ΕΟΔΗ δίνει καθημερινά τον ακριβή αριθμό των ανεμβολίαστων στις μονάδες ειδικής θεραπείας, ο οποίος κάθε φορά υπερβαίνει το 90%, η παθολόγος των αρνητών δημοσιεύει δικά της στατιστικά, αγνώστου προελεύσεως. Έχω και φωτογραφίες και ντοκουμέντα, τα οποία λένε ότι το 100% των καρδιοπαθών που μπήκανε και πεθαίνουν στις ΜΕΘ, καρδιοπαθών, εδώ είναι αυτοί που κάνουν αυτό. Σημειώνεται ότι οι έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνεχίζονται για τις συγκεκριμένες 10 περιπτώσεις, αλλά και για άλλες που μπορεί να προκύψουν.